Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα επέστρεψε μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης, μαζί με τον Παναγιώτη Δαλαταριό θα σχολιάσουμε την δεύτερη αγωνιστική των play-off και των play-out της Super League. Πριν αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την αγωνιστική, τη στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η δεύτερη αγωνιστική των play-off και των play-out με μεγάλους νικητές, με μεγάλους χαμένους και αλλαγές στο βαθμολογικό πίνακα. Μαζί μας ο Παναγιώτης Αλαταριώφ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Αντώνη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2. Θα αδικήσουμε πολύ κόσμο, ειδικά μετά την δεύτερη αγωνιστική των play-off, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Και ξεκινάμε, Παναγιώτη, από τη θέση ονοδοφύλακα. Νομίζω ο ΚΝΕΤ του Πανετολικού θα κερδίσει τη συγκεκριμένη θέση. Κράτησε την ομάδα του όρθια όποτε χρειάστηκε, έπιασε και το πέναλτι του πινακά. Οπότε ο βαθμός, σαν νίκη, ήταν αυτή για τον Πανετολικό. Δικηματικά είναι ο ΚΝΕΤ κορυφής θεματοφύλακας. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Τέκιο του Βόλου, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Αντέτζο από τη Λαμία και ο Δελιζήσης από τον Άρη και αριστερό μπακ ο Χωσέχο Λέμπας από τον Ολυμπιακό. Θα σταθώ στο Δελιζήσης, ο οποίος ήταν καθοριστικός στο πρώτο ημίχρονο που αστέρασε και το καλύτερο του ημίχρονο. Ο Άρης δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνο σε αυτό το 45 λεπτό. Ο Δελιζήσης κράτησε την ομάδα του και μακριά από κάποιο γκολ του όταν τον αρκάδων. Ο Χολέβας από την άλλη τα έκανε σχεδόν όλα χθες, το καλύτερο του παιχνίδι φέτος θεωρώ. Δύο ασίστ, μπλέκεται νομίζω και στο τρίτο γκολ και σε ένα ακόμα γκολ. Δεν υπήρχε ανταγωνιστής για τη θέση του αριστερού μπακ. Πάμε τετράδα στα half. Ουσιαστικά είναι 4 extreme. Έπρεπε να τα στριμώξουμε, να τα βάλουμε στις 4 θέσεις του κέντρου. Δεξιά λοιπόν ο Σάντε Σίλβα από τον Άρη. Αριστερά ο Γιώργος Μασούρας από τον Ολυμπιακό. Και στον άξονα ο Λούκας Βηγιαφάνιας από τον Παναθηναϊκό. Και ο Σολής από τον Όφι. Ο Γιώργος Μασούρας έβαλε 2 γκολ απέναντι στην ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ καλό στο χθεσινό match. Στην ουσία σφράξε την ομάδα, την ίδια την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο και έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες του. Ο Σάντε Σίλβα πήρε το μάτς μόνος του για τον Άρη απέναντι στον Αστέρα, στην καλωστημένη ομάδα του Ράσταβατς. Όμως η ταχύτητά του και η τεχνική του στο τέλος έδωσαν το τρίποντο στον Άρη. Και από την άλλη, ο Βηγιαφάνιας έκανε το καλύτερο του παιχνίδι και αυτός φέτος. Καταπληκτικός απέναντι στον ΠΑΟΚ, είχε γκολ, είχε assist. Τα έκανε όλα ο Αργεντίνος Άσος του Παναθηναϊκού. Και τον Σάντε Σίλβα και τον Λούκας Βηγιαφάνιες μπορείτε να το ψηφίζετε στο site της Super League ως Nivea Men Player of the Month. Και πάμε στο κεντρικό επιθετικό δίδυμο της ενδεκάδας. Εδώ θα δικήσουμε πολύ κόσμο και τον Έλα Ραμπή από τον Ολυμπιακό και τον Ντουρμισάη από την Λάρισα. Αλλά νομίζω θα καταλήξουμε στον Μακέντα από τον Παναθηναϊκό και στον Βέργο από τον Πανετολικό. Θα σταθώ κυρίως στο Βέργο. Αυτό που είπες και εσύ, ότι ο Ντουρμισάη θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση, όμως ο Βέργος έδωσε με τον γκολ του ένα πολύ σημαντικό βαθμό για τον Πανετολικό. Πιο σημαντικό από ό,τι πήρε αυτό η Λάρισα. Οπότε λογικά είναι που καταλήγουμε στον Βέργο. Και ο Μακέντα, όταν σκοράρει απέναντι στον ΠΑΟΚ, δίνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει θέση ο Παναθηναϊκός, είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν είχαμε άλλες επιλογές. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Παναγιώτη τρεις φωτογραφίες. Διαλέγει αυτός την καλύτερη από την δεύτερη αγωνιστική των play-off και των play-out. Ξεκινάμε από play-out λοιπόν. Όφι Παζιάννα 2-1 και είναι το κλάμα του Σολής μετά τον γκολ που σκοράρει και ουσιαστικά δίνει τη νίκη στην ομάδα του Όφι. Νίκη ανακούφιση με ανατροπή και μια νίκη που δίνει ελπίδες στον Όφι για να συνεχίσει στον αγώνα για την παραμονή. Δεύτερη φωτογραφία από play-off τώρα. Πάμε στην Λεωφόρο. Είναι η φωτογραφία με τον Πάμπλο Γκαρσία και τον Λάζλο Μπόλωνη, αλλά είναι η όλη ιστορία πίσω από αυτήν τη φωτογραφία, Παναγιώτη. Τον είχε ο Μπόλωνη στον ΠΑΟΚ παίχτη, τα αγαπημένα του παιδιά, αν όχι το αγαπημένο του παιδί. Βρέθηκαν αντιμέτωποι, είναι ξέρεις, η μοίρα, η ζωή. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο πριν τη σέντρα. Και τρίτη φωτογραφία είναι από το ματς στο ΑΚΑ, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-5. Είναι η φωτογραφία από τον πάγκο της ΑΕΚ. Όταν καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι της Ένωσης ότι είναι μια πολύ βαριά ήττα για την ΑΕΚ αυτή από τον Ολυμπιακό. Με 4 γκολ στο ημίχρονο νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Εντάξει, η φωτογραφία τα λέει όλα. Και πού καταλήγεις? Θα καταλήξω στο Σολής. Είναι η κορύφωση των συναισθημάτων, είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, είναι αυτό που λέμε, γι' αυτό παίζουμε. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, το κλάμα του Σολής που σκόραρε και όλα στο νικητήριο γκολ του Όφη που του πας Γιάννενα για την δεύτερη αγωνιστική των play-off και των play-out.
Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ και αν είχαμε διλήμματα, κυρίως εάν θα μπει παίκτης από τον Παναθηναϊκό ή αν θα μπει παίκτης από τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να είναι ο Βιαφάνιες, θα μπορούσε να είναι ο Χατζηγιοβάνης, θα μπορούσε να είναι ο Μακέντα. Σίγουρα θα είναι ο Χολέμπας που είχε συμμετοχή σε 3 γκολ. Ο Μασούρα σκόραρε 2 φορές κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Έλα Ραμπή έκανε συγκλονιστικό ματς. Αλλά νομίζω, Παναγιώτη, ότι πιο σημαντική από άποψη βαθμολογίας νίκη ήταν αυτή του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Οπότε ο Λούκας Βιαφάνιες είναι ο MVP της αγωνιστικής. Ο Βιαφάνιες ήταν εκεί όταν το χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους πράσινους. Και όπως είπαμε και πριν, πλέον οι πράσινοι είναι τέταρτοι στην βαθμολογία για πρώτη φορά φέτος. Οπότε ο Βιαφάνιες παίρνει όλα τα credits. Ο Λούκας Βιαφάνιες έχει και τη 40 μπαλιά στο πρώτο γκολ που ξεκινάει από τα πόδια του. Έχει την απευθείας εκτέλεση φάουλ που κάνει το 2-0. Οπότε χωρίς αμφιβολία, ο Αργεντίνος μέσος του Παναθηναϊκού, ο Λούκας Βιαφάνιες, είναι ο MVP της δεύτερης αγωνιστικής των play-off και των play-out. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.